Σταύρος Θεοδωράκης σε απευθεία σύνδεση. Μιλά αποκλειστικά στο Ιόνιαν για τις πολιτικές εξελίξεις και τις επερχόμενες εκλογές. Ποια λάθη έκανε η κυβέρνηση, ποια θα είναι η στρατηγική του ποταμιού. Τα Επτάνησα και η Ζάκυνθος γιορτάζουν τον πολιούχο του νησιού Άγιο Διονύσιο. Κορυφώνονται οι θρησκευτικές και λατρευτικές εκδηλώσεις με την περιφορά του Ιερού Σκηνώματος, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας από το Ιόνιαν. 8 χρόνια από τις φωνικές πυρκαγιές στην Ηλία συμπληρώνονται σήμερα. Ζωντανεύουν οι αναμνήσεις, με συγκίνηση οι επιμνημόσυνες δεήσεις για τους αδικοχαμένους κατοίκους και πυροσβέστες. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής ανακοίνωσε και επίσημα την κάθοδό του στις επερχόμενες εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής Ζακύνθου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Στη δίνη των πολιτικών εξελίξεων η χώρα, με τη διερευνητική εντολή μετά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελο Μεϊμαράκη να περνά στα χέρια του επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ο κύριος Λαφαζάνης, όπως ξεκαθάρισε, θα εξαντλήσει το περιθώριο των 3 ημερών και έτσι την Πέμπτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Η τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς των κομμάτων. Πάμε να δούμε συγκεντρωτικά τις μέχρι τώρα εξελίξεις και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον επικεφαλής του ποταμίου Σταύρο Θεοδωράκη να έχουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Την τρίτη διερευνητική εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης έλαβε το μεσημέρι ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Λαφαζάνης είπε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι αν δεν ευδοκιμήσουν οι διερευνητικές εντολές, θα πρέπει να εξαντληθούν τα χρονικά περιθώρια που δίνει το Σύνταγμα και να προκηρυχθούν εκλογές το νωρίτερο για τις 27 Σεπτεμβρίου. Έλαβα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά το Σύνταγμα. Βεβαίως εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να σχηματιστεί από αυτή τη Βουλή κυβέρνηση σε αντιμνημονιακή κατεύθυνση, γιατί εμείς τέτοια κυβέρνηση επιθυμούμε και επιδιώκουμε. Δεν έχουμε λοιπόν αυταπάτες. Από αυτή τη Βουλή δεν μπορεί να προκύψει αντιμνημονιακή κυβέρνηση. Αλλά όμως θα αξιοποιήσουμε την εντολή αυτή για να καταδείξουμε ότι το μόνο που συμφέρει τη χώρα και τον ελληνικό λαό είναι να πάμε σε μια νέα αντιμνημονιακή βουλή. Την Κυριακή ο κύριος Λαφαζάνης συναντήθηκε με τον Αλέκο Αλαβάνο, με τον οποίο κατέληξαν σε συμφωνία για εκλογική συμπόρευση. Νωρίτερα τη διερευνητική εντολή επέστρεψε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει κυβέρνηση από την παρούσα βουλή και να αποφευχθούν στην παρούσα φάση οι πρόορες εκλογές. Ο Πρωθυπουργός, κατά την εισήγησή του στην πολιτική γραμματεία, τόνισε ότι εκλογικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η καθαρή εντολή τετραετίας, ενώ παράλληλα απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του κόμματος με τις συστημικές δυνάμεις του παλιού πολιτικού συστήματος. Όπως είπε, στόχος του ΣΥΡΙΖΑ σε επικείμενες εκλογές είναι ο ελληνικός λαός να κρίνει αν η κυβέρνηση πάλεψε σωστά στη σκληρή διαπραγμάτευση τους τελευταίους μήνες και το ποιος μπορεί να καταφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το χρέος στο τέλος του έτους. Επίσης, πρότεινε τη συγκρότηση ενός πανελλαδικού σώματος αποτελούμενο από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, των μελών Ομαρχιακών Επιτροπών και Βουλευτών, όπου θα αποφασιστεί το εκλογικό πρόγραμμα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα συγκληθεί η πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις εν ώψη των εκλογών, αλλά και για να γίνει μια αποτίμηση του προηγούμενου διαστήματος. Εν τω μεταξύ, τη συνάντηση όλων των πολιτικών δυνάμεων της αριστεράς πρότεινε ο Μανώλης Γλέζος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM. Όπως τόνισε, δεν πρόκειται να μείνει ανενεργός, ενώ παράλληλα απεύθυνε έκκληση να αποφευχθούν οι χαρακτηρισμοί και οι ύβρις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε την ιστορία της Ελλάδας, την ιστορία της αριστεράς, την ιστορία του. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Όπως έχουμε προαναγγείλει, ο επικεφαλής του ποταμίου, κ. Σταύρος Θεοδωράκης, είναι φιλοξενούμενος απόψε στο δελτίο μας. Να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Θεοδωράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, Αθηνά. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας απόψε να κάνουμε μια συζήτηση πολιτική. Εκλογές έρχονται μέσα του Σεπτέμβρη, θα δούμε πότε, 20-27. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Θεοδωράκη, μόλις ολοκληρώθηκε και η συνάντησή σας με τον επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας, τον κύριο Λαφαζάνη. Έχουμε... Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είμαι εδώ στη διάθεσή σας. Χρόνια πολλά κιόλας στη Ζάκυνθο αλλά και στα Επτάνησα. Μέρα που είναι. Είμαι στη διάθεσή σας για απαντήσεις συγκεκριμένες για όλα αυτά τα οποία σας απασχολούν, γιατί νομίζω ότι θα έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμο.
όλους οι τηλεθεατές σας, δηλαδή, με όλες αυτές τις τελευταίες ενέργειες της κυβέρνησης. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε κάποια εξέλιξη από τη συνάντηση με τον κύριο Λαφαζάνη, τελευταία νέα. Έχουμε μεγάλες αντιθέσεις με τις απόψεις του κ. Λαφαζάνη, όπως γνωρίζετε. Mm-hmm. Από εκεί πέρα είμαστε υπέρ του ότι οι αντιθέσεις δεν πρέπει να κρύβονται, πρέπει να συζητάνε οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και αν απέχουν πολύ οι θέσεις τους. Και βέβαια να υπάρχει μια καθαρότητα. Ξέρεις, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, ότι κάποιος ξεκαθαρίζει ποια είναι η άποψή του, είναι κάτι που το ποτάμι ζητούσε από την έναρξη της παρουσίας του. Δηλαδή δεν πρέπει να κρύβονται οι πολιτικές απόψεις, πρέπει να είμαστε καθαροί, να βγαίνουμε και να λέμε τις αληθινές μας απόψεις. Όχι αυτό που έκανε για πολλά χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, που άλλα έλεγε στον κόσμο και τελικά έκανε άλλα σαν κυβέρνηση. Αυτό είναι μια εξαπάτηση του κοινοβουλευτικού του κόσμου, λάθος κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Μήπως όμως δεν είχε άλλη λύση, κύριε Θεοδωράκη, όταν έφτασε δηλαδή να κυβερνήσει, είδε πώς έχουν τα πράγματα και δεν είχε άλλη λύση, θεωρείτε δηλαδή ότι είχε άλλα περιθώρια και να ελιχθεί? Μα τι σημασία έχει αν έχει άλλη λύση? Σημασία έχει να μην έλεγε τα ψέματα που έλεγε. Όταν εμείς του λέγαμε ότι δεν μπορεί να δώσει το μισθό των 7.50 και μας έλεγε εμείς θα το δώσουμε και θα το δώσουμε Δευτέρα μεσημέρι, όταν στην εφημερίδα το Έθνος τον Νοέμβριο έλεγε θα σκίσω το μνημόνιο και θα είναι μέρα μεσημέρι, στο Έθνος, το Νοέμβριο μήνα, 3 μήνες πριν τις εκλογές, το έλεγε αυτό. Αυτό ήταν μια προσπάθεια εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Όταν έλεγε ότι δεν θα πληρώσουμε ένφια και τώρα λέει θα πληρώσουμε ένφια, ήταν μια προσπάθεια εξαπάτησης του ψηφοφόρου. Θα μου πεις, δεν είναι καινούριο, είναι παλιό. Το έχουν κάνει και οι προηγούμενοι, το έχει κάνει και η Νέα Δημοκρατία, το έχει κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Εμείς, ξέρετε, κατηγορηθήκαμε πάρα πολύ για την ευθύτητα του λόγου μας όταν βγήκαμε. Είπαμε ότι δεν θα σας δώσουν το μισθό. Είπαμε ότι δεν θα σας δώσουν παραπάνω σύνταξη. Είπαμε ότι δεν θα κόψουν το ένφια. Και κάποιοι λέγανε, μα είναι δυνατόν να λέτε, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα τα δώσει. Λοιπόν, το ποτάμι απλά επιβεβαιώνεται σε αυτές τις καθαρές κουβέντες που είχε πει προεκλογικά. Ναι. Τώρα, είχε άλλη λύση ο κύριος Τσίπρας, κύριε Θεοδωράκη, δηλαδή για να μην πάει τη χώρα στις κάλπες? Σωστό. Σωστό το ερώτημά σας. Είχε μία λύση. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτό που προείχε αυτή τη στιγμή, και φαντάζομαι ότι ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει σε όλη την περιφέρεια, αυτό που χρειαζόταν ήταν να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Έπρεπε λοιπόν για κάποιους μήνες, 3-4 όσοι ήταν αναγκαίοι, η κυβέρνηση αυτή να κυβερνήσει με την ανοχή της αντιπολίτευσης. Εδώ αναγκαστήκαμε και ψηφίσαμε το μνημόνιό του. Δεν θα ψηφίζαμε κάποια επιμέρους ζητήματα εάν μας το ζητούσε. Έπρεπε λοιπόν να πορευθεί με ευθύνη, να πάρει τις αποφάσεις που έχει δεσμευτεί και αμέσως μετά να γίνουν εκλογές. Δεν είναι εικόνα σοβαρής χώρας αυτή. Εκλογές, δημοψήφισμα, εκλογές μέσα σε 7 μήνες. Δεν έχει συμβεί πουθενά στον κόσμο. Είναι μια εικόνα που γελιοποιεί τους Έλληνες. Γιατί έπρεπε το πράττει λοιπόν η κυβέρνηση να περιμένει, και αν πραγματικά αποδεικνυόταν στην πράξη η αδυναμία της παραγωγής κοινοβουλευτικού έργου, τότε βέβαια να παραιτηθεί. Γιατί το έπραξε, λέτε? Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ήθελε να κρύψει τους λογαριασμούς του φθινοπόρου πίσω από τις κάλπες. Ο κόσμος έρχεται τώρα από τις διακοπές του, ψηφίζει και μετά τον Οκτώβριο πληρώνει, τον Νοέμβριο πληρώνει, τον Δεκέμβριο πληρώνει. Είναι η συνήθις παραπιστική λογική των κομμάτων εξουσίας. Τα ξέρετε αυτά. Οι προηγούμενες εκλογές και τα προηγούμενα καθεστώτα πρώτα κάνανε εκλογές και μετά κάνανε προϋπολογισμούς. Δεν θέλουν να πούν στον κόσμο την αλήθεια. Αυτό είναι το μαράζι του Έλληνα, πιστεύω, είναι ότι να βγουν οι πολιτικοί να του πούν την αλήθεια, να του πούν πόσο θα πρέπει να πιεστεί, να μην του υπόσχονται πράγματα που αποδεικνύεται πάρα πολύ γρήγορα ότι είναι ψεύτικα. Μάλιστα. Και να σας πω κάτι. Θα μου πεις, εσένα δεν σε βολεύει που οι άλλοι λένε ψέματα? Όχι, γιατί έτσι απαξιώνεται η πολιτική. Έτσι ο νέος κόσμος, η νεολαία, είχα μια συνάντηση την Κυριακή με μια σειρά από νέους που ήταν στο γραφείο μου, λένε μακριά από τους πολιτικούς, γιατί το έχουν ταυτίσει με το ψέμα και την υπόσχεση. Mm-hmm. Τα παλιά κουσούρια της ελληνικής πολιτικής επιστρέφουν αυτή τη φορά και με τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι οι νέοι δεν ασχολούνται καθόλου με την πολιτική και δεν έχουν και καμία συμπάθεια. Γιατί το θεωρούν, ένα ψεύτικο πεδίο αντιπαράθεσης. Το θεωρούν ότι άλλα
Άλλος είναι ο κόσμος πολιτικής και άλλος είναι ο κόσμος πραγματικότητας. Μάλιστα. Τώρα θέλω να ρωτήσω, κύριε Θεοδωράκη, το ποτάμι πώς θα χειριζόταν το Γενάρη την διαπραγμάτευση, πώς θα κατάφερε να ερχόταν σε μια συμφωνία με τους εταίρους, αν ήταν στην κυβέρνηση? Σωστό το ερώτημά σας. Πρώτον, δεν θα λέγαμε τα ψέματα που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Έτσι. Και βρείτε μου ένα άνθρωπο, μια κοινωνική τάξη που να μην του υποσχέθηκε. Σε όλους κάτι υποσχέθηκε. Πρώτον λοιπόν, δεν θα λέγαμε ψέματα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα το έχω πει. Η χώρα έπρεπε να κάνει συμφωνία πριν κλείσουν οι τράπεζες, πριν επιβληθεί το capital control. Έπρεπε δηλαδή να κάνουμε συμφωνία μέσα στο προηγούμενο πρόγραμμα. Η πρόταση Juncker, η τελευταία πρόταση Juncker, ξέρετε για ποια σας μιλάω, έτσι, μετά από αυτή που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας σε δημοψήφισμα, υπάρχει μια αληθινή πρόταση Juncker, είναι πολύ καλύτερη από το μνημόνιο. Έπρεπε λοιπόν να είχαμε κάνει αποδεχτή και να είχαμε διορθώσει την πρόταση Juncker. Να είχαμε κάνει μια συμφωνία μέσα στο προηγούμενο πρόγραμμα. Να μην χαθεί χρόνος δηλαδή, να είναι άμεσα. Να μην χαθεί χρόνος και δεύτερον, να μην κλείσουν οι τράπεζες. Το κόστος είναι ανυπολόγιστο από το κλείσιμο των τραπεζών. Και όχι επειδή ακούω κάτι ανόητους που προέρχονται δυστυχώς από την κυβερνητική παράταξη που λένε ότι και τι έγινε που κλείσαν οι τράπεζες, ο λαός δεν έχει λεφτά στις τράπεζες. Δεν είναι έτσι. Εγώ δεν μιλώ μόνο για την ταλαιπωρία του συνταξιούχου, που και αυτόν πρέπει να σεβαστούμε. Γιατί και αυτόν τα λεφτά δικά του είναι. Δεν είναι συμμισιακά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω μόνο γι' αυτό. Λέω πόσο επλήγει ο τουρισμός, πόσο επλήγει οι εξαγωγές. Γιατί μια εταιρεία η οποία έχει μόνιμη συναλλαγή, το ξέρετε αυτά που γίνονται σήμερα, ότι πλέον δεν υπάρχουν εγκυητικές επιστολές από ελληνικές τράπεζες, δεν τις παραδέχονται, δεν τις δέχονται, γιατί θεωρείται ότι το τραπεζικό μας σύστημα είναι υπό επιτήρηση. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν με τα capital control είναι ότι γονάτισαν την επιχειρηματική μεσαία τάξη της κοινωνίας. Και ακόμη αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις εισαγωγές, ειδικά οι επιχειρήσεις υποφέρουν σε κάποια κομμάτια. Έπρεπε λοιπόν, και θυμάστε που το είπα στη Βουλή. Και θυμάστε που το είπα στη Βουλή και ο κύριος Τσίπρας σχεδόν γέλαγε και μου λέει τι αγωνία έχετε. Και του είπα δεν πρέπει να κλείσουν οι τράπεζες. Μάλιστα. Και κλείσαν οι τράπεζες. Αυτό η ζημία για την ελληνική οικονομία, για την ελληνική οικογένεια είναι πολύ μεγάλη και δεν έχει ακόμα καταμετρηθεί. Μάλιστα. Δεν θέλω να μιλώ με περιπτώσεις, αλλά όλοι ξέρουμε ανθρώπους στο περίγυρό μας που είχαν μια υγιή δράση και το capital control τους κατέστρεψε. Είναι κάτι που θα έπρεπε η χώρα να αποφύγει. Έπρεπε να ήταν η απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αλλά δεν ήταν. Και να σας πω γιατί δεν ήταν. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν οσμίζεται τι συμβαίνει στην αγορά, στη Ζάκυνθο, τι συμβαίνει στη Κεφαλονιά. Δεν οσμίζεται. Είναι άνθρωποι του κομματικού σωλήνα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει ως δημόσιοι υπάλληλοι μέσα στα κόμματα. Άρα δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Τι σημαίνει επιχειρήν, δεν ξέρει τι σημαίνει ρίσκο, δεν ξέρει τι σημαίνει να έχω ανάγκη να πληρώσω αύριο τους εργαζόμενους μου. Το 23% ΦΠΑ για παράδειγμα στις επιχειρήσεις. Μόνο το 23% ΦΠΑ. Οι φόροι. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολιτική η οποία να βασίζεται στην αρχή ότι παίρνουμε φόρους από αυτούς που δεν πληρώνουν. Δεν μπορούν τα ίδια και ίδια υποζύγια να επιβαρύνονται στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε όπως ξέρετε πολλές προτάσεις. Διαβάζω το σύνθημα. Εμείς μπορούμε. Το σύνθημα είναι του ποταμίου. Εμείς μπορούμε. Και την Τετάρτη στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη είναι η ακτήρια προεκλογική εμείς ομιλία. Μπορούμε. Τι θα πείτε εκεί, κύριε Θεοδωράκη? Να το πω με μία δόση περηφάνειας. Πολλοί ήταν καχύποπτοι όταν βγήκε το ποτάμι. Στους 7 μήνες αποδείξαμε ότι έχουμε και τους ανθρώπους και έχουμε και τις λύσεις. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί, αλλά εμείς δεν είπαμε ποτέ ψέματα. Σε ό,τι θέμα αγγίξαμε στο μεταναστευτικό, είπαμε τη λύση πολύ πιο πριν. Την είπαμε, μας λιδόρισαν. Τους είπαμε όμως τη λύση. Τους είπαμε τις λύσεις για το ασφαλιστικό. Δεν θέλουν να μας ακούν. Εμείς λοιπόν λέμε, εμείς μπορούμε. Έχουμε και τους ανθρώπους, έχουμε και τις λύσεις. Και ελπίζω ότι αυτή τη φορά, αυτό το Σεπτέμβρη, η ελληνική κοινωνία θα σκεφτεί ότι πρέπει να πει ένα τέλος στα ψέματα και να δώσει μια πράσινη κάρτα στους ανθρώπους που τόσο καιρό λένε την αλήθεια. Τι βουλή θα προκύψει μετά τις εκλογές, κύριε Θεοδωράκη, νομίζετε? Τη φοβάμαι τη βουλή που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές. Φοβάμαι δηλαδή μήπως έχουμε ενίσχυση των ακραίων δυνάμεων, ενίσχυση των ανθρώπων που μιλούν για δραχμή.
ενίσχυση των ανθρώπων με φασιστικές ιδέες. Το φοβάμαι, να είμαι ειλικρινής. Είμαι πολύ αισιόδοξος και τα μηνύματα που παίρνουμε για το ποτάμι μας γεμίζουν χαρά. Αλλά το σύνολο του κοινοβουλίου νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις που έχει η κοινωνία σήμερα. Να σας πω κάτι. Οι λύσεις δεν υπάρχουν στα άκρα. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να έλυσε τα προβλήματά της επιλέγοντας άκρα. Ακραίες λύσεις. Οι λύσεις βρίσκονται στην μετριοπάθεια, στην λογική, η οποία βέβαια μετριοπάθεια μπορεί να περιέχει τόλμη, μπορεί να περιέχει γρήγορες, σαφές κινήσεις, αλλά πάντα μιλάμε για μια χώρα που έχει ανάγκη την λογική. Αυτό το πράγμα έχει ανάγκη η χώρα μας. Και είναι οδυνηρό που βλέπεις αδέλφια που καταλήγουν σε ακραίες απόψεις. Είτε σου λένε, σου αναμασούν φασιστικές θεωρίες, είτε σου λένε ότι ας πάμε στη δραχμή και δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Ο τόπος αυτός έχει να χάσει από τις ακραίες λύσεις. Πρέπει να απομονωθούν και πρέπει να ενισχυθούν τα ανθρωποκεντρικά κινήματα. Προς το παρόν, ανθρωποκεντρικό κίνημα στην Ελλάδα είναι μόνο το ποτάμι. Τι εννοώ ανθρωποκεντρικό? Μακριά από δοκιμασμένες, αποτυχημένες ιδεολογίες. Δεν είναι προτεραιότητα ενός κινήματος να υπηρετεί την ιδεολογία. Προτεραιότητα ενός κινήματος είναι να υπηρετεί τον άνθρωπο. Αυτό είναι το ποτάμι. Μάλιστα. Λοιπόν, Τετάρτη είπαμε απόγευμα, έθριο Μουσείου Μπενάκη. Εμείς μπορούμε το σύνθημα. Αρχίζει η προεκλογική εκστρατεία του ποταμιού. Κύριε Θεοδωράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ ειλικρινά για την καλοσύνη που είχατε να μιλήσουμε απόψε. Ήταν εξαίρεση. Δεν έχω μιλήσει σε άλλη τηλεόραση σε όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά. Το έκανα γιατί είναι και σημαντική μέρα για εσάς. Και θα ήθελα ίσως νοερά να ήμουν και εγώ μαζί σας στη Ζάκυνθο. Να είστε καλά. Πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, κύριε Θεοδωράκη. Αυτά λοιπόν από τον επικεφαλής του ποταμίου, κύριο Σταύρο Θεοδωράκη. Ακούσαμε τις θέσεις του, ακούσαμε τι ακριβώς, τις απόψεις του. Μάλλον είχε και μια συνάντηση με τον κύριο Λαφαζάνη που ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κομμάτων και της Λαϊκής Ενότητας και του ποταμιού. Κλείνουμε εδώ την πολιτική επικαιρότητα και θα περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Τα Επτάνησα και η Ζάκυνθος εορτάζουν σήμερα τον πολιούχο του νησιού, τον Άγιο Διονύσιο. 298 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την επάνωδο του Σεπτού Λιψάνου του Αγίου Διονυσίου από τα νησιά Στροφάδες στη Ζάκυνθο. Τα Επτάνησα και η Ζάκυνθος λοιπόν εορτάζουν τον πολιούχο Άγιο Διονύσιο. Με την πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία ξεκίνησαν το πρωί θρησκευτικές τελετές για τη συμπλήρωση 298 χρόνων από την επάνωδο του Σεπτού Λιψάνου του Αγίου Διονυσίου από τα Στροφάδια στη Ζάκυνθο, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Δωδώνης, Χρυσοστόμου και με τη συμμετοχή αρχιερέων, κλήρων και λαού. Το Ιόνιαν μετέδωσε απευθείας τη θεία λειτουργία από την ιερά μονή Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου, την οποία πλαισίωσε πολυμελής χοροδία που έψαλε κατά το Ζακυνθινό εκκλησιαστικό ιδίωμα. Μέσω του Ιόνιαν οι τελετές μεταδόθηκαν εκτός από όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο ψηφιακά και διαδικτυακά.
Ιερές τελετές θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όπου στις 8:30 το πρωί θα τελεστεί η αρχαιρατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια στις 11 δοξολογία με περιφορά του Σεπτού Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό και αναπόθεσή του στην Ιερά Λάρνακα. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η λιτανία του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στους δρόμους της πόλης της Ακίνθου. Αμέσως μετά το δελτίο θα συνδεθούμε μάλιστα απευθείας για να παρακολουθήσουμε τη λιτάνευση μέχρι την ολοκλήρωσή της. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε απευθείας με τον συνάδελφο Σπύρο Καμπιώτη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο. Σύνδεση λοιπόν με τον Σπύρο Καμπιώτη. Σπύρο, να σε καλησπερίσουμε. Να καλησπερίσω λοιπόν σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα τον Σπύρο Καμπιώτη, ο οποίος είναι έξω από την Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο. Είπαμε, η Ζάκυνθος γιορτάζει, τα Επτάνησα γιορτάζουν τον πολιούχο του νησιού Άγιο Διονύσιο. Χιλιάδες κόσμου έχουν συρρεύσει στο νησί της Ζάκυνθου για να παρακολουθήσουν από κοντά τις θρησκευτικές τελετές, αλλά και για να προσκυνήσουν το σκήνομα του Αγίου Διονυσίου. Όπως ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Γεράσιμος και ο Άγιος Διονύσιος θεωρούνται Άγιοι, οι οποίοι με τα θαύματά τους έχουν βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες πιστών κατά καιρούς. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με τον Σπύρο Καμπιώτη, ο οποίος παρακολουθεί τις θρησκευτικές τελετές, θα μας δώσει και λίγο κλίμα, θα δούμε και λίγο εικόνα από το νησί της Ζάκυνθου και την εκκλησία, έξω από την εκκλησία μάλλον, και από την Ιερά Μονή, εκεί όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει η λιτάνευση και το ιερό σκήνομα του Αγίου Διονυσίου. Λοιπόν, με το που είμαστε έτοιμοι θα συνδεθούμε για να έχουμε λίγο εικόνα. Θα το κάνουμε σε λίγο. Να συνδεθούμε τώρα με τον Σπύρο Καμπιώτη, να τον δούμε και να τον ακούσουμε. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από τον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου. Είναι η δεύτερη μέρα του τριήμερου εορτασμού. Είναι η μέρα της εορτής, κυρίας, η κύρια μέρα της εορτής, 24 Αυγούστου σήμερα. Η Ζάκυνθος εορτάζει τον πολιούχο της. Εορτάζει τη μετακομιδή του ιερού, του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου από τα στροφάδια στη Ζάκυνθο. Η μέρα της κοίμησης του Αγίου Διονυσίου είναι στις 17 Δεκεμβρίου, όπως είναι γνωστό. Είναι η καλοκαιρινή γιορτή, όπως εορτάζονται και οι υπόλοιποι Άγιοι της Επτανήσου. Στις 12 του Αυγούστου ο Άγιος Σπυρίδωνας, λίγο μετά στις 16 ο Άγιος Γεράσιμος και τώρα στις 24 Αυγούστου ο Άγιος Διονύσιος. Είναι ζωντανή η σύνδεσή μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Τάσο, κυρίες και κύριοι, η πομπή, η λιτανία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, περίπου στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, για όσους γνωρίζουν από τη Ζάκυνθο, και σε λίγο θα βγει στην παραλιακή οδό. Να πούμε ότι σε περίπου 20 λεπτά θα συνδεθούμε ζωντανά, προκειμένου να παρακολουθήσουν τηλεθεατές από την περιφερειακή ζώνη στην οποία εκπέμπουμε και από όλο τον κόσμο. Μέσω της διαδικτυακής εκπομπής του Ιόνιαν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το τελείωμα, το φινάλε, να το πούμε έτσι, της λιτανίας. Μόλις πλησιάσει η πομπή προς την εκκλησία, το Ιόνιαν είναι πανέτοιμο. Έχουμε αρκετά πλάνα και από σημαντικά σημεία, από πολύ ψηλά, προκειμένου να καλύψουμε την αποψινή λιτανία, την καλοκαιρινή λιτανία του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στους δρόμους της πόλης της Ζάκυνθου. Να πούμε ακόμη ότι η πομπή είναι πάρα πολύ μεγάλη, συμμετέχουν αρκετά αιγήματα, φιλαρμονικές, αρκετοί Μητροπολίτες, καθώς επίσης οι πολιτικές και διοικητικές αρχές του τόπου και της Επτανήσου. Να αναφέρουμε ακόμη ότι αμέσως μετά το σκήνωμα του Αγίου θα έρθει στα προπήλαια της εκκλησίας, ακριβώς στην είσοδο της εκκλησίας, όπου εκεί θα ψαλεί παράκληση. Αμέσως μετά την παράκληση, φέτος για ειδικούς λόγους θα γίνουν φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, τα οποία είμαστε πανέτοιμοι με αρκετές κάμερες να καλύψουμε, ώστε να δουν σε ζωντανή σύνδεση τηλεθεατές αυτό το οποίο θα συμβεί στο πανέμορφο λιμάνι της Ζάκυνθου. Είναι χιλιάδες ο κόσμος ο οποίος έχει βρίσκεται εδώ, πολλές χιλιάδες κόσμος. Δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα, είναι αποκλεισμένη η πόλη της Ζάκυνθου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή και
τώρα σιγά σιγά γεμίζει και το λιμάνι με μικρά σκάφη τα οποία με τα φώτα τους έτσι ομορφαίνουν, θα έλεγε κανείς, την ατμόσφαιρα όσο πέφτει το σκοτάδι, όσο πλησιάζουμε προς την βραδιά. Αυτά λοιπόν από εδώ, από την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Τάσο, κυρίες και κύριοι, σε λίγο, σε περίπου 20 λεπτά, θα συνδεθούμε ζωντανά για να παρακολουθήσει ο κόσμος, οι τηλεθεατές, τα όσα θα γίνουν, τα όσα θα συμβούν εδώ στην, έξω από την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου και στο πανέμορφο λιμάνι της Ζάκυνθου. Είδαμε και τα πανοραμικά πλάνα από το καμπαναριό της εκκλησίας και της Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου και τις χιλιάδες του κόσμου που είναι εκεί. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε. Το Ιόνιον είναι κοντά σε κάθε τέτοια εκκλησιαστική παράδοση, όπως και στην Πάτρα και στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα, είναι πάντα κοντά. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, να σε αφήσουμε. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την πόλη της Ζακύνθου, έξω από την Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου. Σπύρος Καμπιώτης μας έδωσε το κλίμα, είδαμε και τα όμορφα πλάνα πανοραμικά. Χιλιάδες κόσμο έχουν συρρεύσει στην Ζάκυνθο για την εορτή του Αγίου Διονυσίου. Τώρα να πάμε να ακούσουμε και να δούμε δηλώσεις από συμμετέχοντες στον σημερινό εορτασμό του Πολιούχου της Ζακύνθου. Με την αναμενόμενη επισημότητα και λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος ο προστάτης και πολιούχος Άγιος της Ζακύνθου Διονύσιος. Παρά τη ματέωση της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου λόγω των πολιτικών εξελίξεων, οι επίσημες τοπικές και θρησκευτικές αρχές του νησιού τίμησαν τη μνήμη του Αγίου και με αφορμή τη μεγαλειώδη ψυχική γενεοδορία του έστειλαν σε όλους μήνυμα αγάπης και ενότητας. Γιορτάζει η Ζάκυνθος, γιορτάζει το νησί μας. Τον πολύτιμο θησαυρό που από τον Αύγουστο του 1717 πλούτησε αυτόν τον τόπο. Όταν οι πατέρες της Ιεράς Μονής των Στροφάδων μετέφεραν το σκήνομά του στην πόλη της Ζακύνθου. Εύχομαι και προσεύχομαι ο Άγιός μας, το καύχημα του τόπου μας, να είναι για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και για όλους μαζί, ο άγρυπνος φρουρός και φύλακας των ψυχών και των σωμάτων μας. Η αλλαγή του κόσμου έρχεται πρώτα από την αλλαγή του εαυτού μας. Μεταφέρω στους εντός και εκτός Ζακύνθου τηλεθεατές το μήνυμα ότι ο Άγιος μας βρήκε κοντά στον Χριστό διέξοδο στα διέξοδά του. Η Ελλάδα και οι κάτοικοί της μπορούν επιτέλους να χρησιμοποιήσουν και αυτή τη λύση. Χρόνια πολλά, να έχουμε υγεία και δύναμη και ο Άγιος της Συγγνώμης να καθοδηγεί τη ζωή μας. Έχω πει πάρα πολλές φορές να συγχωρούμε τους άλλους και να είμαστε περισσότερο αυστηροί με τους εαυτούς μας. Εύχομαι σε όλους τους Ζακυνθινούς, στην Ζάκυνθο, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, να έχουν υγεία, φώτιση και το παράδειγμα του Αγίου της Συγγνώμης να τους καθοδηγεί στη ζωή τους. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς, χρόνια πολλά στους Ζακυνθινούς και τις Ζακυνθινιές. Είναι γεγονός ότι είναι εποχή που οι πολίτες, οι συμπολίτες μας αναζητούν την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, την αίσθηση ότι δεν είναι μόνοι μπροστά στην κρίση. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτές οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού, του Αυγούστου, στον Άγιο Σπυρίδωνα, στην Κέρκυρα, στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά, τώρα εδώ στη Ζάκυνθο, δίνουν την ευκαιρία στην Εκκλησία να προσφέρει και αυτή τη δική της συμβολή σε αυτή την μεγάλη ανάγκη που χρειάζεται όλοι, όπως είπα, να νιώθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στην κρίση. Μια πολλά σε όλους. Σήμερα είναι μέρα γιορτής για όλη τη Ζάκυνθο, για όλους τους Ζακυνθινούς, εντός Ζακύνθου και εκτός Ζακύνθου. Θέλω να τους ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία και χαρά στην οικογένειά τους και καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνουν. Είναι η μέρα χριστιανοσύνης. Είναι η μέρα που όλοι οι Ζακυνθινοί βρίσκονται εδώ για να προσκυνήσουμε το Άγιο Σκήνωμα, το Άγιο Διονυσίου, του προστάτη και πολιούχου του νησιού μας. Όπως είπε και προηγουμένως ο Σεβασμιότατος Χρυσόστομος, τα Ιόνια νησιά είναι ευλογημένα και από το Θεό και από τη φύση, αλλά κοσμούνται και από Αγίους, οι οποίοι το τελευταίο δεκαήμερο είχαμε την τιμή σε όλα τα Ιόνια νησιά να γιορτάσουμε τη μνήμη τους και εδώ τη μεταφορά του Αγίου Διονυσίου από τα Στροφάδια.
Αυτό μας γεμίζει δύναμη, ενότητα στις δύσκολες στιγμές που περνάμε, και ας ελπίσουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού και του Αγίου μας θα προχωρήσουμε δυνατά στο νησί μας για αυτά τα οποία όλοι έχουμε προγραμματίσει, και γρήγορα να έχουμε μια πολιτική σταθερότητα που θα μας οδηγεί στην ανάπτυξη και στην ευημερία του λαού μας. Σήμερα είναι μια λαμπρή ημέρα για τη Ζάκυνθο, για τα Επτάνησα και για όλη την Ελλάδα. Εορτάζει ο Πολιούχος μας. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους και όλα να πάνε κατευχήν. Πιστεύουμε ότι την περίοδο αυτή τα προβλήματα θα ξεπεραστούν και όλα θα πάνε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Συνεορτάζω μαζί σας αυτή τη λαμπρή γιορτή και χαίρομαι ως Επτανήσιος ότι είμαστε σε θέση, ακόμα και στις πιο δύσκολες μέρες που περνάει η πατρίδα μας, να περάσουμε κάποιες πιο χαρούμενες στιγμές, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εκείνο που θέλω να ευχηθώ είναι να έχουμε όλη υγεία και η χώρα μας να βρει το δρόμο της. Ότι πρέπει να εντρυφούμε στους βίους των Αγίων και να προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να μιμηθούμε το παράδειγμά τους. Αυτό το οποίο ανέπτυξε ο κύριος Χρυσόστομος, ο επίσκοπος Δωδόνης και πρωί Ζακύνθου, ότι συγχώρεσε το φωνέα του αδερφού του. Αυτή η συγχώρεση σε αποτρέπει να είσαι εμπαθής, να είσαι μνησίκακος, να είσαι ο κακός σου εαυτός. Κάτι το οποίο το εισπράττεις. Για τη ζωή, η νόμη της ζωής, ό,τι και να πιστεύεις, ό,τι θρησκεία και να είσαι, ό,τι φιλή και να είσαι, είναι ό,τι δώσεις παίρνεις, όπως τρώνεις κοιμάσαι και ό,τι παίρνεις θερίζεις. Οι εορτασμοί του Αγίου Διονυσίου, που κορυφώνονται με τη λιτάνευση του ιερού σκηνώματός του το βράδυ της Δευτέρας, κλείνουν τον κύκλο των θερινών γιορτινών θρησκευτικών εκδηλώσεων στα Επτάνησα, πρώτα του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, στη συνέχεια του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά και τέλος του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο. Πριν από περίπου μία ώρα πραγματοποιήθηκε η έξοδος του ιερού σκηνώματος από την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, λίγο πριν ξεκινήσει η λιτάνευση. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από την έξοδο του ιερού σκηνώματος. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό απόσπασμα από την έξοδο του ιερού σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου από το νησί της, στο νησί της Ζακύνθου, από την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ. Απλά να σας θυμίσουμε ότι μετά το πέρας του Δελτίου Ειδήσεων θα έχουμε απευθεία σύνδεση με το νησί της Ζακύνθου για να παρακολουθήσουμε τη λιτάνευση μέχρι την επιστροφή του σκηνώματος στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. ...38 λεπτά μετά τις 8 παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν, το οποίο σήμερα εκτάκτως ξεκίνησε στις 8 αντί στις 9 που είναι η προγραμματισμένη ώρα μετάδοσής του, και αυτό διότι σε λίγο θα συνδεθούμε με τη Ζάκυνθο όπου θα παρακολουθήσουμε τη λιτάνευση του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Διονυσίου. Να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Στη γενέτειρά του τη Ζάκυνθο βρέθηκε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου. Ο κ. Κοντονής βρήκε την ευκαιρία να προαναγγείλει και τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ με συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Κυρίως βέβαια διέψευσε τις διαρροές που τον ήθελαν να μετακινείται στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ή στη Β' Αθηνών, ξεκαθαρίζοντας πως θα είναι ξανά υποψήφιος στη Ζάκυνθο.
Λίγες ημέρες πριν την επίσημη προκήρυξη των εκλογών και ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε όλη τη χώρα πολιτικές συγκεντρώσεις τελεχών, μελών και φίλων του κόμματος. Κατά τη διάρκεια εκείνης που έγινε στο νησί της Ζακύνθου, άδραξε την ευκαιρία ο Υφυπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής να ανοίξει τα χαρτιά του για τις μελλοντικές πολιτικές προθέσεις και σχέδιά του. Κυρίως διέψευσε τις διαρροές που τον ήθελαν να μετακινείται στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ή Β' Αθηνών, ξεκαθαρίζοντας ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στη Ζάκυνθο. Ότι θα είναι υποψήφιος στη Ζάκυνθο, γιατί ερχόμενος βρέθηκα μπροστά σε ένα τσουνάμι ερωτήσεων που θα είναι υποψήφιος. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον κωμικό, γιατί έχει ξεκινήσει και από την προηγούμενη εκλογική μάχη. Κάθε φορά που έχουμε εκλογές, να λέμε ότι θα είναι υποψήφιος ο Κοντονής. Και λάθη και παραλήψεις και υπερεκτίμησης και θετικά στοιχεία που περιέχει αυτή η συμφωνία. Τα θετικά στοιχεία δεν την κάνουν μια ικανοποιητική συμφωνία. Το τονίζω αυτό. Αλλά είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Ότι τα πέτυχε αυτή η κυβέρνηση. Και τα πέτυχε διότι έχει ένα πρόσημο στην πολιτική της που είναι το πρόσημο υποστήριξης του κόσμου της εργασίας. Όπως δεν πέτυχαμε άμεσα αυτά που θέλαμε για τους αγρότες. Ο κύριος Κοντονής αναφέρθηκε στο μέχρι σήμερα κυβερνητικό έργο, κάνοντας σκληρή αυτοκριτική για το έργο της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα αιτιολόγησε γιατί η κυβέρνηση της αριστεράς υπερέχει των άλλων και τι πέτυχε στο σύντομο διάστημα της διακυβέρνησης της χώρας έναντι των προκατόχων της. Αλλάζουμε θέμα. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις φωνικές πυρκαγιές της Ηλίας. Ο Γιάννης Πυρούνης παρακολούθησε τελετές μνήμης, τη μνήμη των θυμάτων. Είναι μαζί μας. Γιάννη, να σε καλησπερίσουμε. Καλησπέρα από τον Πρίγκο και την Ηλία. Σήμερα λοιπόν είναι η μαύρη πέτειος. Την τραγική ημέρα, την 24η Αυγούστου του 2007, που η Ηλία έζησε φιαλτικές στιγμές και δεν ήταν μόνο η συγκεκριμένη ημέρα, ήταν και οι μέρες που ακολούθησαν μέσα στα πύρινα μέτωπα, αλλά και φυσικά οι μέρες όπου ο κόσμος, οι πολίτες, οι φορείς προσπάθησαν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να συγκροτήσουν όσο μπορούν αυτόν τον ομό. Φυσικά η ανασυγκρότηση δεν ήρθε, θα λέγαμε, ποτέ για την περιοχή της Ηλίας και υπάρχουν πολλά που δεν έγιναν. Ελάχιστα μάλλον είναι αυτά που έγιναν στην Ηλία από τότε και έχουν περάσει, όπως είπαμε, 8 χρόνια. Σήμερα λοιπόν το πρωί έγινε μια επιμνημόσυνη δέηση από το πυροσβεστικό σώμα στην Αρτέμιδα, στο σημείο του δρόμου εκεί όπου χάθηκαν δεκάδες ψυχές. Βλέπουμε και τα πλάνα, Γιάννη. Φλόγες, ακριβώς. Ήταν το επιμνημόσυνη δέηση των πυροσβεστών. Εκεί παραβρέθηκε και ο υποστράτηγος κ. Νικολακόπουλος, ο οποίος είναι και κατάγεται από την Ηλία, έχει υπηρετήσει στον ομό και μάλιστα υπηρετούσε στην Ηλία και εκείνη την περίοδο με τις φωνικές πυρκαγιές. Εκπροσώπησε τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, κ. Παπαγεωργίου. Υπήρχαν εκπρόσωποι και από τα συνδικαλιστικά σωματεία της πυροσβεστικής και από την πυροσβεστική υπηρεσία του πυροσβεστικού κλιμάκιου Κρεσταίνων, όπου υπηρετούσαν οι τρεις αδικοχαμένοι εποχικοί πυροσβέστες που χάθηκαν εκεί τις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς. Οι μνήμες δεν σβήνουν ούτε για τους συναδέλφους τους, αλλά ούτε και για τους συγγενείς τους που βρέθηκαν εκεί το πρωί. Και βέβαια βρέθηκαν εκεί και το απόγευμα μαζί με τους συγγενείς των υπόλοιπων νεκρών, των ανθρώπων που χάθηκαν εκεί, εκείνο το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Αυγούστου του 2007. Χωροστάτησε στις δύο δεήσεις που έγιναν ο Μητροπολίτης Ολυμπίας και Τριφυλίας, ο κ. Χρυσόστομος. Η πρώτη από τις απογευματινές δεήσεις που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο έγινε στο σημείο που βρέθηκε η μάνα με τα 4 παιδιά και την πεθερά της, σε ένα λόφο λίγο πιο πάνω από το σημείο που αρχικά μπλοκαρίστηκαν τα θύματα κατά την κάθοδό τους, κατά την έξοδό τους από το χωριό της Αρτέμιδας. Εκεί έγινε λοιπόν η πρώτη δέηση όπου υπάρχει και εξοκλήση για να θυμίζει πως εκεί χάθηκαν ανθρώπινες ψυχές, χάθηκε ουσιαστικά μια οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας Παρασκευόπουλου. Και συνέχισαν με την δεύτερη δέηση εκεί που υπάρχουν για όσους έχουν περάσει από το σημείο αρκετά εικονοστάσια για να θυμίζουν εκεί την θυσία των ανθρώπων αυτών, το χαμό των ανθρώπων αυτών. Είναι πραγματικά ένα μέρος ανατριχιαστικό με τόσα εικονοστάσια στη σειρά, με τόσες φωτογραφίες, με τόσα αντικείμενα αγαπημένα των ανθρώπων που χάθηκαν. Και σήμερα πάλι
δεν θα λέγαμε ότι ξύπνησαν οι μνήμες, αλλά έγιναν πιο έντονες, γιατί για αυτούς, για τους συγγενείς που έχασαν υπό αυτές τις συνθήκες τους δικούς τους ανθρώπους, άλλοι τους γονείς τους, άλλοι τα παιδιά τους, άλλοι τους αδερφούς τους, οι στιγμές είναι συγκλονιστικές και κάθε φορά που βρίσκονται εκεί. Δεν ήταν δυνατόν να μην δούμε δάκρυα στα μάτια των ανθρώπων αυτών, και ας έχουν περάσει 8 χρόνια, δεν έλειψε κανείς τους από αυτή τη στιγμή, τη μικρή θα λέγαμε στιγμή τιμής απέναντι στους ανθρώπους που χάθηκαν εκείνο το απόγευμα. Και να πούμε, Γιάννη, το δυσάρεστο μέσα σε όλα είναι ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε, όπως είπες εσύ στο ξεκίνημα της σύνδεσής μας, δυστυχώς. Τα λέγαμε ότι χάρη στην χρηματοδότηση της κυπριακής κυβέρνησης ανοικοδομήθηκε το χωριό της Αρτέμιδας, και χάρη στην προσφορά της οικογένειας Βαρδινογιάννη έγινε αντίστοιχα η ανοικοδόμηση της Μακίστου. Αυτά τα δύο χωριά θα λέγαμε ότι όχι ευεργετήθηκαν, αλλά ουσιαστικά υπήρξε μια ανοικοδόμηση, μια κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές. Φυσικά δεν ήταν τα μόνα χωριά που υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Δεκάδες χωριά σε όλη την Ηλία βρέθηκαν στη δίνη των πυρκαγιών. Άλλα χωριά λιγότερο, άλλα περισσότερο υπέστησαν σοβαρές ζημιές, είχαν σοβαρές απώλειες. Εκεί όμως ήταν, θα λέγαμε, το σημείο μηδέν, το σημείο που έγινε το μεγαλύτερο κακό. Έτσι, γιατί σωστά. Χάθηκαν και πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές, λοιπόν. 25 τον αριθμό μόνο σε εκείνο το σημείο. Μαζί με άλλα σημεία στην ευρύτερη περιοχή της Ηλίας, οι νεκροί ανέλθαν τους 46. Να ευχηθούμε να μην ζήσουμε ποτέ ξανά τέτοιες τραγικές στιγμές, να μην χαθούν τόσες στοιχές και κάποια στιγμή να ληφθούν κάποια μέτρα. Γιάννη Σπυρούνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σε καληνυχτήσουμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε λίγο στο θέμα. Θα πάμε να δούμε και να ακούσουμε τι δήλωσαν στο Ιόνιαν ο υποστράτηγος πυροσβεστικής, ο κύριος Νίκος Νικολακόπουλος, αλλά και ο διοικητής πύργου, ο πύραρχος Κώστας Κυριακόπουλος, από το σημείο που έγιναν οι εκδηλώσεις μνήμης σήμερα. Πέρασαν 8 χρόνια από την ημέρα της 24ης Αυγούστου του 2007, η ημέρα ολέθρου και καταστροφής για τον ομό Ηλίας, ειδικά για την περιοχή της Αρτέμιδας. Εμείς, συνεπείς στο ραντεβού μας, βρισκόμαστε εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη των δικοχαμένων συναδέλφων μας, του Γιάννη, του Θανάη, του Ανδρέα. Παιδιά τα οποία έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Η πράξη τους αυτή είναι παράδειγμα προς μίμηση, είναι παράδειγμα θυσίας, ηρωισμού και παλιαματισμού. Εδώ θέλω να δηλώσω κάτι, ότι πολλά έχουν υποθεί για το ρόλο του περιοριστικού οχήματος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τα παιδιά αυτά θυσιάστηκαν. Ευχαριστώ. Η μέρα μνήμης, η μέρα θυσίας. Μια μαύρη σελίδα για το περιοριστικό σώμα που έχασε τρεις εκλεκτούς συναδέλφους. Να μην ξαναφυθούμε, να μην ξαναγίνει ποτέ. Να μην υπάρχουν τέτοιες σελίδες στην ιστορία μας. Πρέπει να παραδειγματιζόμαστε, πρέπει να έχουμε στη μνήμη μας πάντα τη θυσία αυτών των ανθρώπων, να μην τους ξεχνάμε ποτέ, όπως να μην ξεχνάμε το λάθος που έγινε εκείνη τη στιγμή σε αυτό εδώ το σημείο. Σε αυτό το σημείο που χάθηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές. Τα λάθη μας αυτά θα πρέπει να μας παραδειγματίζουν και να τα έχουμε σαν εικόνα μπροστά μας, ώστε όταν θα έχουμε τέτοια συμβάντα, τέτοια σοβαρά συμβάντα, ο κόσμος να μην εγκαταλείπει τα χωριά του, να μένει στα χωριά του, εκεί είναι πιο ασφαλής. Και όχι άτακτη υποχώρηση στους δρόμους ανεξέλεγκτη. Πάμε λίγο στο διεθνή χώρο. Οι μέρες χρηματοοικονομικής καταιγίδας του 2007, θυμίζει η βουτιά στο χρηματιστήριο της Σανγκάης. Πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν χαθεί στις αγορές παγκοσμίως από τότε που η κινέζικη κυβέρνηση προχώρησε στην υποτίμηση του Yuan. Ό,τι είχε απομείνει από τα κέρδη του 2015 έγινε καπνός. Η τελευταία βουτιά σχεδόν 9% του δείκτη στη Σανγκάη έστειλε τις κινέζικες μετοχές 8 χρόνια πίσω στις ημέρες της χρηματοοικονομικής καταιγίδας του 2007. Ο δείκτης της Σανγκάη μπήκε στο 2015 με τη φόρα του ράλι που είχε προηγηθεί τους τελευταίους μήνες του 2014. Έπιασε ιστορικά υψηλά στα μέσα Ιουνίου. Μετά ξεκίνησε η πτώση. Τα αίτια είναι πολλά. Καταρχήν μια σειρά στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η κινέζικη οικονομία χάνει τη δυναμική της. Τα τελευταία ήρθαν την Παρασκευή και αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης. Ακολούθησε η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να υποτιμήσει το Yuan, κάτι που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τους φόβους των επενδυτών. Ό,τι μέτρο έχει λάβει η κινέζικη κυβέρνηση αποδείχθηκε αναποτελεσματικό.
Και το γεγονός ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν υπήρξε ανακοίνωση για νέα μέτρα επιδείνωσε το ξεπούλημα. Βλέποντας το δάσος, οι ανησυχίες δεν πηγάζουν μόνο από το χρηματιστήριο. Έχουμε τις επιπτώσεις από την πρόσφατη απόπειρα αλλαγής του πλαισίου νομισματικής πολιτικής, αλλά και από την εκροή κεφαλαίων που κορυφώθηκε τον Ιούλιο. Επίσης, έχουν αποσυρθεί οι κρατικά ελεγχόμενοι θεσμικοί επενδυτές που μέχρι πρόσφατα στήριζαν τα χρηματιστήρια. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, έχουν ρίξει στην αγορά πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον, το οποίο εκτάκτως σήμερα ξεκίνησε στις 8 και θα ολοκληρωθεί σε λίγα λεπτά, για να συνδεθούμε αμέσως με το νησί της Ζακύνθου, όπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης η λιτάνευση του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Διονυσίου, για να έχετε εικόνα και ήχο από εκεί. Α, μπορούμε να δούμε τώρα, βλέπετε κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το λιμάνι της Ζακύνθου. Όλα είναι έτοιμα για την επιστροφή του Ιερού Λιψάνου στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου. Χιλιάδες κόσμου στην παραλιακή. Εδώ είναι η εκκλησία και η Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Βλέπουμε πόσοι πιστοί παρακολουθούν από ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουμε συνδεθεί απευθείας με την πόλη της Ζακύνθου. Από αυτή την παραλιακή θα περάσει το Ιερό Λείψανο, συνοδεία βέβαια ιεραρχών από ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Θα δούμε ένα ακόμη θέμα. Παραδοσιακά ακούσματα και χορούς απίλαυσαν οι παρευρισκόμενοι στη γιορτή της Σταφίδας, που πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο στο Σαρακινάδο της Ζακύνθου. Ο κόσμος πολλής και το κέφι ξεχύλιζε. Το μαύρο χρυσό της, τη μαυρομάτα της και έναν από τους εκλεκτότερους καρπούς σε ολόκληρη την Ελλάδα, τιμά η Ζάκυνθος. Η μαύρη σταφίδα, το εμβληματικό προϊόν που επί δύο αιώνες αποτέλεσε το βασικότερο εξαγώγημα προϊόν της χώρας, αυτό το διάστημα βρίσκεται απλωμένη στα αλώνια του νησιού για να ξεραθεί κάτω από τον αυγουστιάτικο ήλιο και να αποκτήσει τη μοναδική του νοστιμιά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που αγαπούν οι καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα αλλά κυρίως στην Ευρώπη όπου και εξάγεται. Αυτές τις ημέρες επιλέγει εδώ και πολλά χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρακινάδου στη Ζάκυνθο για να διοργανώσει την καθιερωμένη πλέον γιορτή σταφίδας με χορούς, τραγούδια και ξεφάντωμα. Πλήθος οι καλεσμένοι της γιορτής, Έλληνες και ξένοι, παρακολουθούν το δρόμενο της αναπαράστασης παλιών αγροτικών εργασιών, όπως το μακινάρισμα της σταφίδας, δηλαδή το λίχνισμα και το ξεδιάλεγμά της πριν τον τελικό της καθαρισμό. Μετά το δρόμενο, οι καλεσμένοι που πλημμύρισαν την πλατεία του χωριού απόλαυσαν ζακυνθινά τραγούδια με μαντολίνα και κιθάρες για να συνοδέψουν τους παραδοσιακούς χορούς του νησιού από νέα παιδιά, μέλη του χορευτικού τμήματος των Πολιτιστικών Συλλόγων Σαρακινάδο της Ζακύνθου και Ένου της Κεφαλονιάς. Φέτος ο κόσμος θαύμασε και τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου που παρουσίασαν χορούς από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η μαύρη σταφίδα Ζακύνθου αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και θεωρείται κορυφαίας ποιότητας. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή της μειώνεται τα τελευταία χρόνια, δεν πάβει να αποτελεί ένα από τα βασικότερα αγροτικά προϊόντα του νησιού μαζί με το ελαιόλαδο και το κρασί. Οι Ζακυνθινοί τιμούν τη μαυρομάτα ή το τσιμπίμπο όπως το αποκαλούν, όχι μόνο γιατί απέφερε και συνεχίζει να αποφέρει πλούτο και ευημερία στον τόπο τους, αλλά και γιατί στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, μια χούφτα σταφίδα ως μοναδική τροφή της ημέρας έσωσε από την πείνα και το θάνατο χιλιάδες ανθρώπους. Την τιμούν λοιπόν και με το παραπάνω και γιορτάζουν τη σοδιά και την ξύρανσή της κάθε χρόνο με τη μεγάλη γιορτή σταφίδας που αποτελεί το ορόσημο της ολοκλήρωσης των καλοκαιρινών παραδοσιακών γιορταστικών εκδηλώσεων στο νησί. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου πραγματοποιήθηκε με την παράδοση να παραμένει αναλύωτη στο χωριό Άνω Βολίμες στη Ζακύνθου.
Με μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη πραγματοποιήθηκε και φέτος στην περιοχή των Άνω Βολιμών Ζακύνθου το πανηγύρι προς τη μνήμη της μνήμης του Αγίου Δημητρίου. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η θρησκευτική τελετή, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε λιτάνευση της εικόνας στα στενά του χωριού. Σε εύχομαι από καρδιάς να είναι πολλά, ευλογημένα και εφρόσινα. Χρόνια σας πολλά. Το παρόν έδωσε ο Δήμαρχος του νησιού Παύλος Κολοκοτσάς, όπως και ο ευεργέτης του Δήμου Ελατίων Νικήτας Αρετάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη φετινή γιορτή. Η φετινή χρονιά του Αγίου Δημητρίου είναι, όπως και οι άλλες, μια επιτυχής χρονιά όσον αφορά την πανήγυρη του Αγίου Δημητρίου. Η περιοχή μας, η ορεινή Ζάκυνθος, έχει ανάγκη από τέτοια πανηγύρια, διότι λόγω της θέσεώς της είναι απομακρυσμένη από το κέντρο, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ζητούν μια διέξοδο. Και στα πανηγύρια τα τοπικά, τα οποία συνήθως συνοδεύονται και από λαϊκές μουσικές και τα λοιπά και χορούς και τέτοια, πέραν της θρησκευτικής μεγαλοπρέπειας που έχουν, βρίσκει με αδιέξοδο τοπική μας κοινωνία. Εύχομαι ο Άγιος Δημήτρης να προστατεύει και να βοηθάει όλους τους κατοίκους της περιοχής μας, οι οποίοι και εκείνοι τον λατρεύουν, γιατί τον έχουμε πραγματικά ανάγκη. Ακολούθησε μια όμορφη γιορτή στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας με ζωντανή μουσική, τοπικά εδέσματα και πολύ χορό. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε μάλιστα στο κάλεσμα, γεμίζοντας την περιοχή των Άνω Βολιμών και διασκεδάζοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου παραμένει αναλύωτο ανά τα χρόνια, τιμώντας την προσφορά της ορεινής Ζακύνθου στο νησί και αποτελεί ένα από τα προεόρτια για την σπουδαία γιορτή του Αγίου Διονυσίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν.